Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Ραβάνι με ρύζι. Μία συνταγή που προέκυψε για οικονομικούς λόγους, επειδή δεν είχαν χρήματα να δώσουν για σιμιγδάλι, για αυγά και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουν να κάνουν ένα πιο οικονομικό γλυκό και ουσιαστικά αντικατέστησαν όλα αυτά τα υλικά με το ρύζι. Είναι μία συνταγή μοναδική. Άμα τη δοκιμάσετε, θα σας αρέσει. Έχει το τραγανό στοιχείο που κανονικά δεν έχει το ραβάνι, γιατί κάνει κρούτσου-κρούτσου το ραβάνι μέσα στο στόμα, περισσότερο από το σιμιγδάλι, και είναι πάρα πολύ εύκολο να τη φτιάξετε και πάρα πολύ οικονομική. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το ραβανί με ρύζι θα χρειαστούμε: για το ρύζι 750 γραμμάρια ρύζι γλασέ ή αρμπόριο και 3 λίτρα νερό για το μούλιασμα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 1350 γραμμάρια νερό και 950 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε ξύσμα από ένα λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό μαστίχα και 125 γραμμάρια βούτυρο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε παγωτό καϊμάκι, φύλλα δυόσμου και κανέλα σε σκόνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε το ριζάκι μας εδώ πέρα. Θα πάρετε ένα ρύζι κοντόκοκο. Τα κοντόκοκα ρύζια είναι γενικά τα ρύζια που γλασάρουν, που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ριζότα, σούπες, γεμιστά και όλα τα υπόλοιπα. Το ρύζι γλασέ είναι ένα κοντόκοκο ρύζι, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα ρύζι για ριζότο, τύπου αρμπόριο. Και τα δύο μας κάνουν. Αρκεί να πάρετε το ρύζι το κατάλληλο που χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή. Δεν μπορούμε να βάλουμε μπασμάτι. Το μπασμάτι δεν θα μας κάνει τη συνταγή μας. Οπότε θέλουμε ή γλασέ, ή ένα αρμπόριο, ή ρύζι για ριζότο. Λοιπόν, τώρα. Θα ρίξουμε μέσα 3 λίτρα νερό. Εδώ. Και θα αφήσουμε στην άκρη για τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι που να μουλιάσει το ρύζι μας. Μετά από 2 ώρες, εγώ έχω ένα έτοιμο. Αχ, το πάω αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό το ριζάκι που έχω εδώ έχει φουσκώσει, όπως βλέπετε, έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος και είναι αυτό που ακριβώς θέλουμε. Δεν θέλουμε να βράσουμε το ρύζι μαζί με το σιρόπι μέσα στο φούρνο, θέλουμε να το μαλακώσουμε εξ αρχής. Έτσι θα μειώσουμε κατά πολύ το χρόνο ψησίματος του ρυζιού. Τώρα, θα σουρώσω το ριζάκι μου, οπότε παίρνω ένα σινουά, πάω πίσω, εδώ. Τέλεια. Και ουσιαστικά το ρύζι μου είναι αυτό. Δεν θέλω να πετάξετε καθόλου από το ρύζι της συνταγής, γιατί και 20 γραμμάρια, 30 γραμμάρια ρυζιού πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Τώρα, παίρνουμε το ρύζι και το βάζουμε είτε σε ένα μεγάλο πολυκοπτικό, είτε το χτυπάμε σε ένα μικρό μπλεντεράκι. Ακόμα και άμα δεν έχετε μικρό μπλεντεράκι, μπορείτε να χτυπήσετε το ρύζι στο γουδί και να σπάσει τελείως. Και αυτός ο τρόπος υπάρχει και ο άλλος. Εγώ θα το σπάσω το ρύζι μέσα στο πολυκοπτικό, γιατί με βολεύει μία κίνηση εφόσον το έχετε. Θα κάνετε τα πάντα πολύ πιο γρήγορα και αυτό πάει πίσω. Και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να διαλυθεί. Λοιπόν, το ριζάκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, έχει σπάσει τελείως. Και είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελα. Ουσιαστικά έχω έναν πολύ πολύ καλό υδατάνθρακα για να μπορέσω να φτιάξω το γλυκό μου. Αντί για να χρησιμοποιήσω αυγά με σιμιγδάλι που δεν δένουν μεταξύ τους, χρησιμοποιώ το ρύζι που έχει φυσικό άμυλο και τελικά δένει καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο. Είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα να κάνω. Άρρωστε, το μόνο που δεν μας βοηθάει στο ρύζι είναι ουσιαστικά η δομή του. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή το σπάσαμε το ρύζι, δεν φαίνεται πια σαν ρύζι, οπότε έχει πολύ καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα και σίγουρα μας βοηθάει πάρα πολύ στη συνταγή μας. Τώρα, παίρνω μια κατσαρολίτσα και βάζω το νερό για το σιρόπι μου, εδώ. Μαζί με τη ζάχαρη. Α, σε περίπτωση που δεν σας το είπα, το γλυκό όλο γίνεται στον αυτόματο πιλότο. Κατευθείαν σιροπιάζεις εξ αρχής πριν βάλεις μέσα στο φούρνο, οπότε είναι σχετικά και πάρα πολύ εύκολο. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, τέρμα η φωτιά μας, και θα βράσουμε περίπου 4-5 λεπτάκια μέχρι που να διαλυθεί η ζάχαρη. Δεν θέλουμε να βράζει το μείγμα. Θέλουμε με το που αρχίσει να παίρνει βράση και να διαλυθεί η ζάχαρη να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Όπου ουσιαστικά έχουμε να ρίξουμε όλα αυτά μέσα και θα γίνει το ραβανί μας κατευθείαν στην κατσαρόλα. Λοιπόν, και το σιροπάκι μου είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, έχει αρχίσει να βράζει και ουσιαστικά διαλύθηκε η ζάχαρη. Οπότε αυτό είναι το σημείο που ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να ρίξουμε το ρύζι μας. Για πείτε, το έχετε ξαναδεί αυτό? Όχι. Ειλικρινά, φέτος θέλω να ξυπνήσω όλη την παράδοση
όλες οι παραδοσιακές συνταγές πρέπει να αρχίσουν να ξαναγίνονται. Γιατί οι παραδοσιακές μας συνταγές είναι αυτό που θα πουλήσουμε τελικά προς τα έξω. Δεν έχουμε να πουλήσουμε προς τα έξω τις συνταγές που ήδη φτιάχνουν. Πρέπει να πουλήσουμε αυτά που δεν φτιάχνουν. Και πρέπει να τα κάνουμε μόδα. Γιατί αυτά τα φαγητά και αυτά τα γλυκά δεν τα έχουν στο εξωτερικό. Τώρα, καθώς βράζει το ριζάκι μου, θα προσθέσω όλα τα υπόλοιπα υλικά, τα αρωματικά. Έχω ξύσμα από ένα λεμόνι. Εδώ. Οπότε ουσιαστικά σκεφτείτε ότι κάνουμε ένα σιρόπι. Στο σιρόπι θα βάζαμε λίγο λεμονάκι, έτσι δεν είναι? Τι άλλο θα βάζαμε στο σιρόπι? Θα βάζαμε και λίγο βανίλια. Ας βάλουμε και λίγο βανίλια μέσα. Τι άλλο θα βάζαμε? Εντάξει, αυτό δεν θα το βάζαμε. Αλλά επειδή έχει λίγο άρωμα και χαρακτήρα αυτό το γλυκό από μαστίχα, θα βάλουμε λίγο μαστίχα. Κοιτάξτε πόσο. Έχω 4 μικρά βραχάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα τα βάλω σε ένα γουδί. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη και θα σπάσω τη μαστίχα μου. Και μόλις σπάσει καλά, ρίχνω και τη μαστίχα μέσα. Εδώ. Και τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά στο μέτριο, δεν θέλω να είναι πολύ δυνατά. Εδώ. Και με μια ξύλινη κουτάλα ανακατεύετε για περίπου 5 με 7 λεπτάκια μέχρι να δείτε ότι το μείγμα αρχίζει να πίζει. Μετά θα βάλουμε μέσα στο φούρνο για να ολοκληρώσουμε το ψήσιμο. Κάθε χρόνο παράγονται 740 εκατομμύρια τόνοι ρυζιού σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα με ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή είναι το ζαχαροκάλαμο με σχεδόν 2 δις τόνους και το καλαμπόκι με 1 δις τόνους. Ωστόσο, μεγάλες ποσότητες από την παραγωγή του ζαχαροκάλαμου και του καλαμποκιού προορίζονται για την εκτροφή των οικόσιτων ζώων. Για τον λόγο αυτό, το ρύζι καταλήγει να είναι ο καρπός με τη μεγαλύτερη παραγωγή για ανθρώπινη κατανάλωση παγκοσμίως. Το 1 πέμπτο από τις θερμίδες όλου του πληθυσμού της γης προέρχεται από το ρύζι. Στην Ελλάδα, η κατανάλωση ρυζιού κυμαίνεται περίπου σε 5 κιλά ανά άτομο τον χρόνο. Και μετά από λίγη ωρίτσα, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε μπουρμπουλήθρες στο ριζάκι. Είναι ακόμα ρευστό. Δεν θέλουμε να πήξει τελείως μέσα στην κατσαρόλα. Γιατί αν πήξει τελείως μέσα στην κατσαρόλα, την πατήσαμε. Μετά θα βγει πάρα πολύ σφιχτό το ραβανί μας. Θέλουμε ίσα-ίσα να έχει αυτή την υφή. Κοιτάξτε. Εδώ. Σιγοβράζει, οπότε ήρθε η ώρα να το βγάλουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε στην άκρη και να ρίξουμε παγωμένο βούτυρο μέσα. Εδώ. Έχω το βουτυράκι μου. Θα κρατήσω λίγο. Ίσα-ίσα να βουτυρώσω το ταψάκι μου. Αν και αντικολλητικό το συγκεκριμένο, δεν πρόκειται να κολλήσει το ραβανί. Αλλά πάντα για σιγουριά έτσι βουτυρώνουμε λίγο. Και άμα θέλετε να την κάνετε πολύ πιο οικονομική τη συνταγή και δεν θέλετε να ξοδέψετε βούτυρο, μπορείτε να βάλετε λαδάκι. Αλλά εντάξει, το βούτυρο θα μας δώσει αυτό το χαρακτήρα με τη μαστίχα. Πραγματικά δεν έχουμε βάλει τίποτα. Νερό, ζάχαρη και ρύζι είναι το γλυκό μας ως τώρα. Οπότε είναι αμαρτία έτσι να μην ξοδέψουμε λίγα χρήματα παραπάνω για να πάρουμε βουτυράκι. Τώρα, το υπόλοιπο βούτυρο που μας έχει μείνει το ρίχνουμε μέσα παγωμένο. Εδώ. Και θα κάνουμε ακριβώς ό,τι θα κάνουμε σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Ριζότο ή γενικά τα ρύζια που ψήνουμε. Θα ανακατέψουμε σιγά σιγά μέχρι που να απορροφήσει το ρύζι μας στο βούτυρο και ουσιαστικά να το κρατήσει πάρα πολύ αφράτο καθώς θα ψήνεται. Άμα δεν βάλουμε το βουτυράκι, καταλαβαίνετε ότι όλο το μείγμα θα βγει συμπαγές, οπότε δεν θα έχει και ωραία υφή καθώς το τρώμε. Τώρα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το ταψάκι. Σε περίπτωση που βάλουμε μεγαλύτερο ταψί, αλλάζει τελείως η συνταγή. Αλλάζει ο τρόπος ψησίματος, αλλάζουν όλα. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ακριβώς το ταψάκι που σας λέω. Γιατί είναι συγκεκριμένη ποσότητα και θέλουμε να κάνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό. Οπότε, άμα βάλουμε μεγαλύτερο ταψί, καταλαβαίνετε ότι το γλυκό μας θα βγει πιο λεπτό και θα ψηθεί πολύ πιο γρήγορα μέσα στο φούρνο και θα φυδατωθεί. Άμα βάλουμε μικρότερο ταψί, το γλυκό μας δεν θα ψηθεί με τίποτα μέσα στο φούρνο. Οπότε, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Θα βάλω μέσα στο ραβανί μου και κάθε μισή ωρίτσα θα βγάζω έξω και θα χαράσω ακριβώς όπως κάνω και σε ένα σάμαλι. Γιατί δεν μπορούμε να χαράξουμε τώρα και δεν μπορούμε να χαράξουμε στο τέλος. Οπότε στη μισή ώρα που θα έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, θα χαράξουμε σαν το ραβανί, θα κάνουμε μικρούς ρόμβους και μετά από μισή ώρα θα ξαναχαράξουμε και στο τέλος θα ξαναχαράξουμε. Θέλουμε σύνολο ψησίματος μια μισή ώρα. Κάθε μισή ώρα χαράσουμε και στο τέλος θα φάμε ένα πεντανόστιμο σιροπιαστό. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το σιροπιαστό μας είναι έτοιμο. Περιμένουμε απλά να ψηθεί μέσα στο φούρνο. Το ραβανί με ρύζι το φτιάχνουν παραδοσιακά στο Γαλαξίδι. Ξεκίνησαν τη συνταγή οι γυναίκες των ναυτικών, την περίοδο ακμής της ναυτιλίας, τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν η περιοχή ήταν πολύ συχνά στο εμπορικό λιμάνι. Ήταν ένα γλυκό που δεν χρειαζόταν ψυγείο.
Μπορούσαν έτσι να το πάρουν μαζί τους οι ναυτικοί στα γαλαξιδιώτικα καράβια και να το διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο ταξίδι τους. Και τώρα, Βανί μας είναι έτοιμο, το έχουμε αφήσει να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα, κάθε μισή ώρα χάρασα στο ίδιο σημείο. Οπότε, στο τέλος το ραβανί μας έχει το σχήμα του. Ήρθε η ώρα να το χαράξουμε ολοκληρωτικά. Κοιτάξτε. Η υφή του είναι πιο συμπαγής από το κανονικό το ραβανί. Είναι πιο έτσι πλούσιο γλυκό. Και έχει αυτό το κροκάντε που σας είπα, το τραγανό στοιχείο μέσα λόγω του ρυζιού. Το ρύζι γύρω-γύρω και από την κάτω πλευρά έχει γίνει πάρα πολύ τραγανό και η βάση του και όλα τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα πραγματικά να είναι μια καινούργια αίσθηση. Σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ραβανί με ρύζι, είναι μια έτσι καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε το Γαλαξίδι, να πάτε να φάτε εκεί πέρα. Και επειδή έρχονται και απόκριες, μπορείτε να πάτε, είναι η κατάλληλη περίοδος για να το δοκιμάσετε. Βέβαια, άμα δεν έχετε το χρόνο να πάτε, ο Άλεξ Πετρετζίκη σας έδωσε τη λύση πώς μπορείτε να το φτιάξετε στο σπίτι. Τώρα, θα βγάλω ένα κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Το έχετε ξαναδεί. Δεν είναι φανταστικό. Δεν είναι φανταστικά κάποια γλυκά που φτιάχνονται τόσο ωραία και πραγματικά με το τίποτα. Και το μόνο που θα βάλω από πάνω είναι, πού το, να το, λίγο παγωτάκι. Τι παγωτό θα βάζετε εδώ? Βανίλια, λέει ο σκηνοθέτης. Καϊμάκι δηλαδή δεν θα βάζες? Καϊμάκι έχουμε βάλει εμείς και καϊμάκι θα βάλετε και εσείς. Νομίζω ότι το παράκανα, ήταν πολύ μεγάλος ο δυόσμος. Θα ελαττώσω λίγο το δυόσμο, γιατί ουσιαστικά ήταν σαν ένα ραβανί με ένα δέντρο από πάνω. Τώρα έχει γίνει καλύτερο. Και θα ρίξω λίγο κανελίτσα εδώ. Και κοιτάξτε, ένα φανταστικό γλυκό και ένας τρόπος πραγματικά καινούργιος να σερβίρουμε νέα γλυκά ακόμα και στα μαγαζιά. Για το ραβανί με ρύζι. Βάζουμε σε ένα μπολ το ρύζι και το νερό και το αφήνουμε για τουλάχιστον 2 ώρες να μουλιάσει. Στη συνέχεια το σουρώνουμε. Το μεταφέρουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια και το χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί. Για το σιρόπι, βάζουμε σε μία κατσαρόλα το νερό με τη ζάχαρη και αφήνουμε να βράσει για 4 με 5 λεπτά σε δυνατή φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Έπειτα, ρίχνουμε στο σιρόπι το ρύζι, το ξύσμα από το λεμόνι, το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα γουδί τη μαστίχα με τη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί η μαστίχα και να γίνει σκόνη. Την προσθέτουμε στο ρύζι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα για 5 με 7 λεπτά μέχρι να αρχίσει να πίζει το μείγμα. Στη συνέχεια, αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να απορροφηθεί. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 32 επί 25 εκατοστά και απλώνουμε το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για μια μισή ώρα. Κάθε 30 λεπτά αφαιρούμε από τον φούρνο και το χαράσουμε. Αφού ψηθεί, το αφήνουμε να κρυώσει, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με παγωτό, στολίζουμε με φύλλα δυόσμου και πασπαλίζουμε με κανέλα. Η γεύση του. Μοναδική. Κακούτε που κάνει κράτσα-κράτσα. Κάνει κράτσα-κράτσα και συγχρόνως είναι πάρα πολύ ζουμερό και είναι γλυκό, σιροπιαστό που δεν σε λιγώνει. Είναι φανταστικό. Φανταστική συνταγή. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που έχει βγει. Πραγματικά το κόβεις κομμάτι μέσα και λες Παναγία μου. Πόσο έξυπνο. Ποιος το σκέφτηκε να το κάνει αυτό το γλυκό? Είναι φανταστικό. Ριζάκι, νερό και ζάχαρη. Βουαλά. Καλή σας όρεξη.